Καλώς ήρθες στα μαθήματα ΝΟΣ και στο κεφάλαιο 1-2, όπου θα μελετήσουμε τις εξισώσεις πρώτου βαθμού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε τι είναι μία εξίσωση πρώτου βαθμού. Λοιπόν, είναι μία ισότητα η οποία αποτελείται από δύο μέλη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο μέλη υπάρχει το ίσον. Λοιπόν, είναι μία ισότητα η οποία ισότητα περιλαμβάνει αριθμούς, πράξεις και μεταβλητές. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνω μία μεταβλητή, τη συμβολίζω με κάποιο γράμμα, α, β, χ κτλ. Για παράδειγμα, αυτό που γράφω τώρα, χ τετράγωνο, μείον 2χ και, ή μάλλον, να την κάνουμε πρωτοβάθμια, μιας και μελετάμε τις εξώσεις πρώτου βαθμού, χ μείον 3 δεύτερα χ συν 1, ίσον 5 έκτα χ, μείον 3χ. Αυτή εδώ είναι μία εξίσωση πρώτου βαθμού. Είναι ισότητα, νάτι, το ίσον, αποτελείται από δύο μέλη, κατά συνέπεια, και εμφανίζεται ο άγνωστος χ. Δηλαδή, εμφανίζεται η άγνωστη μεταβλητή μου. Έχω μία εξίσωση πρώτου βαθμού, γιατί θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δύναμη του χ που εμφανίζεται είναι το χ σκέτο. Δηλαδή το χ στην πρώτη. Γι' αυτό λέγεται πρωτοβάθμια. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να λύνω μια εξίσωση. Δηλαδή να βρίσκω την τιμή, τον αριθμό που πρέπει να βάλω εδώ στη θέση του χ, ώστε τελικά αυτή εδώ η ισότητα να ισχύει. Δηλαδή το αριστερό μέλος να συμφωνεί με το δεξί. Τι αριθμό πρέπει να βάλω εδώ και εδώ και εδώ και εδώ στη θέση του χ, ώστε τελικά να μου προκύψει μια ισότητα που να ισχύει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε αυτό μελετώντας την εφαρμογή 1 από το σχολικό βιβλίο. Η εφαρμογή 1 τι μου λέει? Να λυθεί εξίσωση 2 επί χ μείον 1 συν 3 επί 2 μείον χ ίσον 4 επί χ συν 2. Λοιπόν, έχω μία εφαρμογή. Να λυθεί, λέει, η εξίσωση. Πώς λύνω, παιδιά, μία εξίσωση? Πρώτα απ' όλα, το λογικό και το σωστό δεν είναι να την κάνω όσο πιο απλή γίνεται για να μπορέσω να την χειριστώ πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει να την κάνω πάρα πολύ απλή. Εμένα εδώ τι με δυσκολεύει? Δεν με δυσκολεύουν λίγο οι παρενθέσεις? Αυτή, αυτή και αυτή. Πώς διώχνω, πώς ξεφορτώνω με μία παρένθεση? Θυμάμαι μια καλή ιδιότητα που είχα μάθει, η οποία είναι η επιμεριστική ιδιότητα. Που μου λέει τι? Αν έχεις έναν αριθμό α επί μία παρένθεση, που μέσα στην παρένθεση έχεις δύο ποσότητες, β και γ, τότε πώς φεύγει η παρένθεση? Πολλαπλασιάζεις το α με το β και γίνεται αβ συν, επειδή έχεις εδώ συν, α επί γ. Αντίστοιχα, άμα είχα εδώ πλην, θα βάζα και εδώ πλην. Οπότε για κοίτα, εδώ είχα παρενθέσεις, τελικά όμως δεν έχω. Επομένως, χρήσιμη πάρα πολύ επιμεριστική ιδιότητα για να διώχνω παρενθέσεις. Οπότε, άμα θέλω να διώξω και εδώ παρενθέσεις, τι θα πω? Το 2 θα πολλαπλασιαστεί με το χ, θα πολλαπλασιαστεί με το 1, το 3 θα πολλαπλασιαστεί με το 2 και κατόπιν με το χ, ομοίως και το 4 πολλαπλασιάζεται με το χ και το 4 πολλαπλασιάζεται με το 2. Οπότε, για να δούμε τι θα έχουμε. 2 επί χ. Πόσο? 2 χ. Μείον, γιατί έχω μείον εδώ, 2 επί 1, 2. Συν. Πάμε στην άλλη παρένθεση. 3 επί 2 μας κάνει 6. Μείον, οπότε μπαίνει και εδώ μείον. 3 επί χ μας κάνει 3χ. Ίσον, πάμε και στην άλλη παρένθεση. 4 επί χ μας κάνει 4χ. Συν, γιατί έχω εδώ συν, 4 επί 2 μας κάνει 8. Οπότε τελικά, παιδιά, εδώ δεν έχω καμία παρένθεση. Σωστά? Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να χωρίσω γνωστούς από αγνώστους. Τι σημαίνει αυτό? Από τη μια μεριά, από το ένα μέλος, συνήθως στο αριστερό μέλος να έχω ό,τι σχετίζεται με χ, δηλαδή τους αγνώστους, και δεξιά να έχω ό,τι σχετίζεται με αριθμούς. Επομένως, θα κρατήσω αριστερά όλα τα χ. Για να δούμε. Το 2χ το έχω ήδη αριστερά, οπότε το κρατάω. Το μείον 3χ το έχω αριστερά, οπότε το κρατάω. Να το. Το 4χ είναι δεξιά. Πρέπει να έρθει όλο αριστερά. Οπότε, όταν μία ποσότητα αλλάζει μέλος, παιδιά, αλλάζει και πρόσημο. Οπότε, αντί για 4χ, τι θα έχω? Μείον 4χ.
Οπότε, ό,τι σχετίζεται με χ το έχω τελικά στο πρώτο μέλος. Ίσον. Στο δεύτερο μέλος τι θα έχω. Σίγουρα θα έχω αυτό εδώ το οχτάρι. Το είχα από πριν, το ξαναέχω. Το μείον 2 είναι στο πρώτο μέλος. Πρέπει να έρθει πού, παιδιά? Πρέπει να έρθει εδώ, στο δεύτερο δηλαδή. Πρέπει να έρθει εδώ. Επομένως, αφού αλλάζει μέλος, θα αλλάξει και πρόσημο, οπότε αντί για μείον 2 θα γράψω συν 2. Τα ίδια θα πάθει και το συν 6. Θα έρθει και αυτό από εδώ. Οπότε τελικά αντί για συν 6 τι θα έχω? Μείον 6, αλλάζει και αυτό πρόσημο. Και η τελευταία μου κίνηση ποια είναι? Να κάνω στο πρώτο μέλος, δηλαδή στο μέλος που έχω τα χ, να κάνω αναγωγή ομοίων όρων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 2χ, το 3χ και το 4χ δεν έχουν κοινό κομματάκι το χ. Οπότε το κοινό κομμάτι χ το βγάζω απ' έξω. Και μέσα στην παρένθεση τι θα μείνει? Αν από το 2χ πάρω το χ, τι θα μείνει? Το 2. Αν από το πλην 3χ πάρω το χ, τι θα μείνει? Το πλην 3. Αν από το πλην 4χ πάρω το χ, τι θα μείνει? Πλην 4. Οπότε αυτή η ποσότητα ίσον, τι έχω στο δεύτερο μέλος? Μία πράξη. Πάμε να την κάνω. 8 και 2, 10. Βγάλε 6, 4. Λοιπόν, στο πρώτο μέλος εκκρεμεί να κάνω την πράξη που είναι μέσα στην παρένθεση, γιατί αν θυμόμαστε καλά προηγείται η πράξη που είναι μέσα στην παρένθεση. Άρα, 2 μείον 3, πόσο κάνει 2 μείον 3? Έχω δύο ετερόσιμες ποσότητες, το συν 2 και το πλην 3. Δηλαδή έχω δύο ποσότητες που έχουν αντίθετο πρόσημο. Οπότε, για να βρω το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, κάνω αφαίρεση δημοτικού. 3 βγάζω 2, 1, δεν τέλειωσα. Ο 3 είναι πιο μεγάλος, έτσι. Ο πιο μεγάλος επομένως, το 3, τι πρόσημο έχει? Πλην. Οπότε πλην θα βάλω και εδώ, άρα πλην 1. Πλην 1, πλην 4, επί χ, ίσον με 4. Κάνε την πράξη μείον 1, μείον 4. Πόσο κάνει μείον 1, μείον 4? Τώρα, παιδιά, έχω ομόσημα, έτσι. Δηλαδή, και αυτή η ποσότητα έχει πρόσημο πλην και αυτή έχει πρόσημο πλην. Οπότε, όταν έχω ομόσημες ποσότητες, δηλαδή ποσότητες με το ίδιο πρόσημο, τότε κάνω πρόσθεση δημοτικού. 4 και 1, 5. Δεν τέλειωσα. Τι πρόσημο θα βάλω στο 5? Επειδή και οι δύο ποσότητες έχουν πρόσημο πλην, πλην θα μπει και στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε έχω πλην 5 επί χ, ίσον 4. Τώρα, έχω φτάσει εδώ σε αυτή τη μορφή. Εμένα στόχος μου ποιος είναι? Πάντα στο πρώτο μέλος να έχω μόνο τον άγνωστό μου, δηλαδή να έχω μόνο το χ. Άρα αυτό το μείον 5 θέλω να το διώξω. Δυστυχώς δεν μπορώ όμως, γιατί είναι πολλαπλασιασμένο εδώ, όπως βλέπουμε, είναι πολλαπλασιασμένο με το χ. Πώς διώχνω ένα πολλαπλασιασμό? Με μία διαίρεση. Οπότε και τα δύο μέλη της εξίσωσης πλην 5 χ ίσον 4, τι θα τα κάνω, παιδιά? Θα τα διαιρέσω με το μείον 5, έτσι. Ό,τι παθαίνει το ένα μέλος, παθαίνει και το άλλο. Μην το ξεχνάς αυτό. Η εξίσωση είναι μια ζυγαριά. Πάντα πρέπει να ισορροπεί. Ό,τι κάνω από τη μια, πρέπει να κάνω και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, το πλην 5 με το πλην 5 φεύγει. Γιατί στην ουσία, παιδιά, είναι σαν να έχω διαίρεση, έτσι. Κάτι δια κάτι. Κάτι δια κάτι πόσο μου κάνει? 1. Όταν λέω επομένως φεύγει, είναι σαν να λέω πλην 5 δια πλην 5. Πόσο κάνει? 1. Οπότε τελικά τι έχω? 1 επί χ, δηλαδή χ, ίσον 4 πλην 5. Σε ενοχλεί το πλην που είναι κάτω? Κανένα πρόβλημα. Φέρε το πάνω, οπότε το χ θα είναι μείον 4 πέμπτα. Το πλην γενικά σε ένα κλάσμα μπορεί να μετακομίζει από τον αριθμητή στον παρανομαστή και αντίστροφα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε τελικά η λύση της εξίσωσής μου είναι χ ίσον μείον 4 πέμπτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πας εδώ στην εκφώνηση και στη θέση του χ αυτού νου εδώ, κάθε στη θέση του χ που βλέπεις και εδώ και εδώ, πας και βάλεις τον αριθμό μείον 4 πέμπτα, τελικά ό,τι αποτέλεσμα σου προκύψει αν κάνεις τις πράξεις εδώ στο πρώτο μέλος, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο με το αποτέλεσμα αν κάνεις τις πράξεις εδώ στο πρώτο μέλος. Δηλαδή γενικά θα έχω μία εξίσωση, μία σχέση που αληθεύει. Ευχαριστούμε για την προσοχή και για την παρακολούθηση και ευχόμαστε καλή συνέχεια.